σε σκηνικό λευκής πανδεσίας η Επισκοπή και τίποτα δεν θυμίζει ότι το κατάλευκο τοπίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 17 χιλιόμετρων από το Ηράκλειο. Χρόνια είχαν να δουν οι κάτοικοι της Επισκοπής εικόνες όπως αυτές. Το δημοτικό σχολείο της περιοχής παραμένει κλειστό, ο προαύλιος χώρος όμως έχει καλυφθεί όλος από χιόνι. Είναι αρκετά χρόνια που έχει γίνει αυτό, δηλαδή έχει χιονίσει τουλάχιστον 3 φορές απανωτές. Να σας πω αν θυμάμαι καλά το 17. Ναι, το 17 πρέπει να ξανά κάνει έτσι χιονί αρκετό. Το κρύο? Τσοχτερό. Χαρά. Χρειάζεται και το χιόνι, ωραίο είναι. Εξοπλισμένος βλέπω, γαλότσες. Τι να κάνουμε. Είναι νομίζω πρώτη χρονιά που είναι έτσι τόσο πολλές μέρες το χιόνι. Και στην Επισκοπή τα χιονιστικά μηχανήματα είναι έτοιμα από τις πρώτες πρωινές ώρες να ξεκινήσουν την προσπάθεια για να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο που αυτή τη στιγμή επικρατεί παγετός. Σε λευκή πολιορκία και η σταμνή. Όλες οι στέγες των σπιτιών αλλά και οι ελαιοκαλλιέργειες έχουν καλυφθεί όπως βλέπετε από χιόνι. Νυφάδες χιονιού πέφτουν ακατάπαυστα στις Αρχάνες, όπου οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι στο χιονιά. Τα τραπέζια και οι καρέκλες στην πλατεία, καλυμμένα από χιόνι, διαμορφώνουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Φορές όχι τακτικά, αλλά έχει κι άλλες φορές το ίδιο κάνει. Ο τόπος είναι αγροτικός, χρειάζεται το πότισμα. Το χιόνι είναι ευλογία Θεού. Ειδικά εμείς στις Αρχάνες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε χιόνια. Δυσκολία υπάρχει στους δρόμους, αλλά υπάρχουν τα κρέντα αυτά που έχει βάλει ο Δήμος εδώ πέρα και εξυπηρετεί το κόσμος. Αγώνας δρόμου για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί και να μπορέσουν να μεταφερθούν οι νεφροπαθείς με ασφάλεια στον προορισμό τους για αιμοκάθαρση. Από την περιοχή των Μυρών στη Μεσαρά, μία από το Δήμο Μηνό Απεδιάδος και μία από το Δήμο Βιάνου, όπου υπήρξε ένα συντονισμό. Το κέντρο υγείας του Χάρακα καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί είχαμε περίπτωση που έπρεπε να μεταφερθεί στο Ηράκλειο, ήταν ανοιχτό, μεταφέρθηκε χωρίς πρόβλημα για λόγους υγείας. Κάθε γωνιά του χωριού καλύφθηκε από χιόνι και στο Αστρίτσι και οι κάτοικοι πέρασαν τη μέρα κοντά σε τζάκια και ξυλόσωπες απολαμβάνοντας τη θέα. Στην Καλονή οι καλλιέργειες κρύφτηκαν κάτω από ένα λεπτό στρώμα χιονιού. Το χιόνι, λένε, η παραγωγή είναι καλοδεχούμενο, όχι όμως και ο πιθανός παγετός που μπορεί να φέρει προβλήματα. Δύσκολες ώρες για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι, καθώς περνούν με σόμπες και θερμάστρες τις κρύες νύχτες. Ο Δήμαρχος Μηνώα Απεδιάδος διευκρίνησε το λόγο για τον οποίο δεν μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν ξέρω αν τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο είναι τα ξενοδοχεία, όπως ξέρετε, κλειστά. Έρημο τοπίο το Αρχοντικό. Σκεπές σπιτιών και αυτοκίνητα καλυμμένα από το χιόνι και παγετό στους δρόμους. Τα σπίτια παραμένουν μισογκρεμισμένα μετά το μεγάλο σεισμό του Σεπτεμβρίου, αλλά ευτυχώς οι ένοικοί τους τα έχουν εγκαταλείψει, καθώς επικρατεί απόψε έντονη παγωνιά. Οι σεισμοπαθείς που έχουν εγκαταλείψει πλέον τα σπίτια τους αναζήτησαν με κάθε τρόπο ζεστασιά, με την ελπίδα ότι θα μας εγκαταλείψει το κύμα κακοκαιρίας.